Γεια σου, γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι. Πάμε εδώ να κάνουμε τα δικά μας τα παλαβά τα πράγματα. Να κάνουμε λοιπόν εδώ ένα ακόμα πολύ πρωτοποριακό ρίξιμο, ιδιαίτερο. Λοιπόν, καλά για τα υπόλοιπα που έχουμε κάνει. Αν είσαι καινούριος, δες, μπες στο κανάλι, κάνε εγγραφή σου, πάτα το καμπανάκι και έλα, γιατί εδώ γίνεται χαμός πανικός. Κάνουμε αστρολογικές αναλύσεις, ταρό, αναλύσεις ταρό, ρούνους. Γράφω πολύ ωραία άρθρα όσον αφορά για αστρολογία, αριθμολογία κτλ. Έχω site με 4 δωρεάν υπηρεσίες. Τι πάνε για σταματή, τι άλλο θέλει. Κάνε να γραφεί σου, τι το τυρανά. Λοιπόν, και πάρε και το καμπανάκι όπως είπαμε. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο θέμα μας. Το θέμα μας λοιπόν είναι. Θα διαλέξεις λοιπόν, θα το φτιάξουμε τώρα ακόμα, 4 κάρτες όπου αυτές οι κάρτες δεν ξέρουμε τι θα βγάλουν, ναι. Οι κάρτες εδώ έχουν, μπορεί να έχουν σύμβολα, μπορεί να έχουν γραμμές, μπορεί να έχουν σημάδια, μπορεί να έχουν οτιδήποτε. Και ανάλογα με αυτό, ανοίγει λοιπόν, αν θέλεις, ο συμβολισμός για το μέλλον. Τι χρειάζεται να προσέξεις, τι χρειάζεται να δεις, τι έρχεται, τι γίνεται, τι συμβαίνει, είναι πολύ ιδιαίτερες κάρτες. Τις έχω ξαναβγάλει, αλλά σπάνια τις βγάζω. Τις βγάζω πολύ συχνά, αλλά τώρα ήρθε η στιγμή να κάνουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Θα το δούμε. Λοιπόν, για μισό λεπτό να τις ανοίξω λίγο και θα δούμε. Θα δείτε. Επιλέγω λοιπόν μία. Επιλέγω εδώ δύο. Επιλέγω τρεις. Και επιλέγω και εδώ από κάτω τέσσερις. Άρα λοιπόν φίλες και φίλοι, επιλέξτε κάρτα. Θα δείτε τι έχει να γίνει. Θα γίνει πανικός. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Επιλέξατε. Προχωράμε. Τις μαζεύω. Τις βάζω έτσι στη σειρά. Θα τις βάλω εγώ εδώ. Και ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο στοιχείο, το οποίο είναι οι γραμμές της διέστησης. Έλα ρε. Φίλες και φίλοι, υπάρχουν κάποιες γραμμές, ειδικά εδώ που είναι το όρος της Σελήνης, όπου υπάρχουν κάποιες καταστάσεις, όπου είναι οι γραμμές, λέγονται οι γραμμές της διέστησης. Ή λοιπόν έχεις γραμμές διέστησης, είσαι διαισθητικό άτομο με κάποιο τρόπο. Οι γραμμές λοιπόν αυτές είναι οραματισμός. Πολλές φορές καταφεύγεις στη φαντασία προκειμένου να ξεφύγεις, δηλαδή υπάρχουν συνδυασμοί εδώ, έτσι, δεν είναι όλες αυτές. Άλλη γραμμή είναι εδώ μεγάλη, άλλη γραμμή πηγαίνει έτσι ευθεία, άλλοι έχουν τέτοιες γραμμές, έτσι. Ανάλογα με το τι έχεις. Αυτές οι γραμμές σημαίνουν και ψυχική διέστηση, σημαίνουν και ταξίδια, πραγματικά ταξίδια, σημαίνουν και ταξίδια του μυαλού. Είναι πολύ ιδιαίτερες, δεν τις έχουν όλοι οι άνθρωποι, είναι όμως γραμμή η οποία αρχίζει και σου βγάζει και σου λέει και σου μιλάει για διέστηση. Εντάξει, πολύ σημαντικό. Πάμε να δούμε λίγο την ενέργειά σου. Ποια είναι η δύναμη της ενέργειας, ποια είναι η δύναμή σου. Με τι συντονίζεσαι. Και θα πάμε και στα υπόλοιπα και θα δεις. Και έχει βγει ανάποδα η αράχνη. Πρόσεξε λοιπόν, εδώ μπορεί να υπάρχουν, επίσης είσαι ένα άτομο ευαίσθητο. Είσαι ένα άτομο το οποίο μπορεί όντως να καταφεύγει στη φαντασία. Κάποιοι άλλοι, κυρίως γυναίκες που είναι πολύ διαισθητικές, το πιάνουν και σε παγιδεύουν. Μπορεί να σου δημιουργούν ραδιουργίες, στεναχώριες, μπορεί να υπάρχει μια έλλειψη επικοινωνίας, μια γυναίκα, κυρίως μια γυναίκα αράχνη πραγματικά, που μπορεί να σου προκαλεί και προβλήματα και στείνει παγίδες και στείνει τον ιστό της. Εντάξει, εσύ έχεις την ευαισθησία σου. Εσύ έχεις όπως εγώ, δηλαδή αν παρατηρήσετε και εγώ έχω μια γραμμή που είναι οριζόντια, έτσι, δεν είναι τυχαίο και αυτό εδώ πέρα, που είναι κάθετη, συγγνώμη. Συγγνώμη, οριζόντια, δεν είναι τυχαίο και αυτό εδώ, διότι σημαίνει και πολύ φαντασία. Σημαίνει ότι πολλές φορές χρειαζόμαστε να ξεφεύγουμε και από τη σκληρή πραγματικότητα. Δεν λέω ότι είναι κακό, σημαίνει όμως ότι χρειάζεται να είμαστε προσγειωμένοι καμιά φορά και φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι συντονίζονται με αυτό το κομμάτι και λένε θα τις δείξω εγώ. Συμβαίνει σε άντρες και σε γυναίκες. Δεν σημαίνει ότι είναι ξεπέραστο, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Προσέχουμε όμως. Είναι γενική ενέργεια. Άρα έχεις λοιπόν εδώ μια προειδοποίηση. Θα κάνουμε τώρα με ειδικές αιγυπτιακές κάρτες να κάνουμε ένα πολύ ιδιαίτερο ρίξιμο για να δούμε τώρα εδώ γραμμές, σύμβολα για το μέλλον, στοιχεία, πράγματα, όλα αυτά. Λοιπόν,
Πρώτη κάρτα, εδώ, είναι... Τι έβγαλα, έβγαλα το 4 μπαστούνι. Το αφήνω εδώ, θα το δούμε. Η επόμενη κάρτα είναι, οκ, okay, καλό αυτό, είναι ένας βασιλιάς παθάτος. Η επόμενη κάρτα είναι, μισό λεπτό. Η επόμενη κάρτα είναι το 4 καρό, πολύ καλό. Και μισό λεπτό, πάλι 2 τεσσάρια, έτσι, και η επόμενη κάρτα είναι το 9, μάλιστα, το 9 μπαστούνι. Άρα τι έχουμε. Έχουμε 2 τεσσάρια, πράγμα που σημαίνει ότι κάτι πρέπει να χτιστεί εδώ έντονα, έτσι, μάλλον είναι έντονη η ανάγκη για να δημιουργήσεις, να χτίσεις εσύ κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα, έτσι, δηλαδή να τους δώσεις μορφή. Έλα εδώ να τα δεις τώρα, να τα βάλουμε ένα. Να δούμε λίγο την ιστορία σου. Να δούμε αυτή η διέστηση εδώ, αυτό που επέλεξες το σύμβολο, που σε πηγαίνει. Πρώτα απ' όλα σημαίνει προσέχω το κακό το μάτι. Πρόσεξε. Και είσαι πόλος αρνητικής ενέργειας. Και γυναίκα εδώ. Εδώ σημαίνει και σε ζηλεύουν, έτσι. Κακό μάτι. Φθορά. Κρόνος εδώ. Βέβαια υπάρχουν και θέματα και κουράζεσαι. Υπάρχουν και υποχρεώσεις και προβλήματα. Και αυτό το μπαστούνι εδώ είναι ιδιαίτερο, είναι περίεργο, αλλά θέλει μεγάλη ιδιαίτερη προσοχή. Το μπαστούνι σημαίνει χάνω ενέργεια. Ο Κρόνος εδώ σημαίνει χάνω ενέργεια. Εντάξει. Χτίζω λοιπόν τον εαυτό μου, με ό,τι είναι τώρα, για να βρω ενέργεια. Τι έχουμε τώρα εδώ. Εδώ έχουμε έναν βασιλιά. Αυτός είναι καλός. Ο βασιλιάς παθάτος εδώ σου δίνει προστασία. Άρα, πρόσεξε να δεις. Αυτά εδώ πέρα. Τώρα, αυτός μπορεί να είναι ένας πατέρας, μπορεί να είναι ένας παπάς, μπορεί να είναι ένας πνευματικός, μπορεί να είναι ένας προϊστάμενος, μπορεί να είναι ο σύζυγός σου, ο έραστης σου, ο οποίος με κάποιο τρόπο σε φέρνει, σε ισιώνει δηλαδή, εντάξει, σε φέρνει στην πραγματικότητα. Εδώ όμως σημαίνει ότι είναι δυνατός και πρόσεξε να δεις, έρχεται και το ξορκίζει. Ψ. Εντάξει. Άρα θέλει να σου πει εδώ ότι έχεις διέστηση, καταλαβαίνεις τι γίνεται, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Ναι, μεν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν θέλουν το καλό σου, υπάρχουν, σε ζηλεύουν, αλλά δεν είναι κάτι τόσο πολύ που χρειάζεται να ανησυχείς. Έχεις προστασία. Το επόμενο που έρχεται είναι ένας, εδώ είναι ένας σταύρος κυρίως, εντάξει. Λοιπόν, καρό, βέβαια και τα υπόλοιπα ζώδια της γης, που σημαίνει χτίζω, χρήμα, σπουδές. Μπορεί κάτι περίεργα πράγματα να συμβούν στη ζωή σου, περίεργα δηλαδή ανοργάνωτα, να το πω έτσι. Σημαίνει τάξη, σημαίνει νόμος, σου αρέσει πολύ, πάρα. Άρα, ένα πράγμα το οποίο χρειάζεσαι στη ζωή σου οπωσδήποτε, επειδή όσοι άνθρωποι όπως και εγώ έχω πολύ φαντασία, πάρα πολύ φαντασία, έτσι. Χρειάζεται όμως να μπει σε μία πειθαρχία. Σε μία φόρμα, σε μία δομή, δεν είναι κακό, και μία λογική. Γιατί η υπερβολική φαντασία μένει μόνο στη φαντασία και δεν παίρνει ενέργεια εδώ τη γίνει και μένει ένα όραμα και τα λοιπά, εντάξει. Και το επόμενο είναι προσοχή εδώ, διότι σημαίνει χάνω λεφτά, είμαι κουρασμένος, εδώ αυτό το 9 μπαστούν είναι λίγο περίεργο, ε. Σημαίνει λίγο και εγωισμούς και ζήλιες, αλλά σημαίνει και μοναξιά. Το 9 εδώ, μπαστούνι, σημαίνει μοναξιά. Σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο εγώ τη ζωή μου την οργανώνω έτσι, ώσπου στο τέλος, εντάξει, εγώ πάρω για να με αγαπάνε, επειδή τους βλέπω όλους αυτούς εδώ και μου τρώνε ενέργεια, κάπου θέλω λίγο και τη μοναξιά μου, θέλω λίγο και την ησυχία μου. Ναι. Θέλει να προσέξω όμως, γιατί εδώ υπάρχει το ζώδιο των ηχθείων, τα υπόλοιπα ζώδια βέβαια της φωτιάς, οι οροσκόπους, αλλά κυρίως οι ηχθείς, αλλά σημαίνει και κάπου χάνω λεφτά. Άρα πρέπει να το πειθαρχήσω αυτό εδώ, για να μην χάνω λεφτά. Οπότε αυτό είναι το, να το πω έτσι πολύ πολύ γρήγορα, το μήνυμα που θέλει να σου πει με το σύμβολο σημάδι που επέλεξες. Εντάξει, όλα αλλάζουν. Τίποτα δεν μένει το ίδιο. Εδώ απλά κάνουμε μία έτσι προσέγγιση, μία ευάνθυνση για να μπορέσετε να πάρετε εσείς κάποιες εμπνεύσεις και να πεις, ναι ρε παιδί μου, έτσι είναι,
να το οργανώσω καλύτερα, να την προσέχω αυτή, να την βγάλω από τη ζωή μου. Γιατί μπορείς να το κάνεις. Έχεις πάντως προστασία, έχεις δύναμη και μπορείς να χτίσεις όμορφα πράγματα. Αυτό είναι το ιδιαίτερο σύμβολό σου. Πάμε τώρα. Στο επόμενο. Μισό λεπτό, φίλες και φίλοι, γιατί θα συνεχίσουμε με Αιγυπτιακή κάρτα. Αυτό το ρίξιμο. Καλά, όχι ότι απαγορεύεται, προς Θεού γίνεται και με, με αυτές τις κάρτες κυρίως. Ωραία. Έλα εδώ κι εσύ, μπαίνεις μέσα. Φεύγει λοιπόν αυτό το οποίο κάναμε. Έρχεται λοιπόν το. Μισό. Εδώ είναι να το δείτε. Έρχεται λοιπόν στη σειρά η δεύτερη επιλογή. Αυτή είναι η δεύτερη επιλογή. Για να τη δούμε. Νταγκάζ, μάλιστα. Θα μου πεις γιατί λες νταγκάζ, διότι είναι ένα ρουνικό σύμβολο, θέλω να το δεις, μπορεί να υπάρχει στο χέρι σας. Εάν υπάρχει στο χέρι σας ένα σύμβολο ευλογίας, είναι ένα άτομο που χαίρεται σαν παιδί, είναι αυτό που λέμε, έχει παιδική ψυχή, ρε παιδί μου. Πώς λέμε, μα κάνω σαν παιδιά και αυτό. Ανάλογα βέβαια με τη θέση, μοιάζει με πεταλούδα, είναι πολύ όμορφο σαν σύμβολο και είναι ένας ψυχισμός. Είναι όντως μία πεταλούδα. Ένα πολύ όμορφο σύμβολο. Σε εσένα σου βγήκε σύμβολο λοιπόν. Εσείς λοιπόν που έχετε επιλέξει αυτό το σύμβολο, γιατί είπαμε είναι σημάδια ή σύμβολα. Για να δούμε εδώ φίλες και φίλοι, με ποια ενέργεια εσύ βγαίνεις τώρα, ποια είναι η ενέργειά σου. Και ενέργεια, αν είναι δυνατόν ρε παιδί μου, βγήκε η αράχνη πάλι. Δηλαδή εντάξει, αλλά βγήκε όρθια εδώ. Πρόσεξε να δεις. Εδώ τώρα η ενέργεια αλλάζει εντελώς. Εδώ είναι μια γυναίκα. Είδατε πως αλλάζουν οι ενέργειες. Εδώ είναι μια γυναίκα η οποία σου δίνει λύσεις. Ξεπερνάς εμπόδια, στρατηγική, γιατί αυτή η γυναίκα εδώ δεν είναι αράχνη, είναι μια γυναίκα έξυπνη. Μπορεί να είσαι και εσύ η ίδια, έτσι, αν είσαι γυναίκα. Ή αν είσαι άντρας, μπορεί να έχεις μια γυναίκα, μπορεί να είναι η κοπέλα σου, μπορεί να είναι η γυναίκα σου, η οποία είναι πανέξυπνη και σου δίνει λύσεις. Πολύ στρατηγική, πανέξυπνη, με πονηριά, δημιουργικότητα και φυσικά εννοείται και σου λέει και για δουλειά. Θα σου πει θα δουλέψεις, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις τ' άλλο, σε καθοδηγεί. Δεν είναι κακό να έχεις μια καθοδήγηση. Ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι, καλό είναι να έχουμε και μια καθοδήγηση και κάποια άλλη να μας λένε και μια άλλη ιδέα και κάποια άλλα πράγματα. Για πάμε όμως να δούμε πώς όλο αυτό το σύμβολο, πού μας οδηγεί και πώς όλο αυτό οργανώνεται. Εντάξει, για πάμε. Λοιπόν, μια μισό λεπτό. Ναι, θα ξανακόψω ένα λεπτό. Με αιγυπτιακές, ειδικές αιγυπτιακές κάρτες, φίλες και φίλοι. Πανέμορφες, μ' αρέσουν, τρελά οι αιγυπτιακές κάρτες γενικά. Λοιπόν, πάμε πρώτο, για να δούμε τι μας βγαίνει. Μας βγαίνει ένα έξι κούπα. Ευτυχία, ωραίο, πολύ καλό, αγάπη, αρμονία, η σελήνη είναι εδώ κυρίως. Μας βγαίνει βεβαίως ένα δέκα μπαστούνι που σημαίνει είναι πλουτόνια ενέργεια, δοκιμασίες και εμπόδια. Εντάξει, οκ. Okay. Δάκρυα. Θα το δούμε αυτό. Βγαίνει ένα δύο, ωραίο δύο κούπα. Πολύ καλό και αυτό. Σχέσεις, αδελφές ψυχές, δίδυμες φλόγες. Και μας βγαίνει και ένα... πώς μας πάει ρε παιδί. Δες τώρα πώς μας πηγαίνει εδώ τώρα. Άλλο εδώ τώρα. Καλό, άσχημο, καλό, άσχημο. Θα μου πεις όλα είναι άσχημα. Όχι. Όμως, είναι η ζωή. Σαν την πεταλούδα. Πώς πηγαίνει η πεταλούδα και πάει πάνω κάτω, πώς περνάει αυτά. Λοιπόν, εδώ θέλει τώρα να σου πει σαν μήνυμα. Είναι ότι, κοίταξε να δεις. Έχεις ευλογίες πρώτα απ' όλα. Ξεκινάμε με το πολύ σημαντικό. Έχεις ευλογίες. Σελήνη, προτάσεις γενικότερα και είσαι στο σωστό δρόμο και έχεις δώρα. Δηλαδή στο δρόμο σου θα συναντάς ανθρώπους, καταστάσεις που εκεί που πας να μπλεχτείς, τσουπ, έρχεται και ανοίγει. Ναι, θα περάσει δοκιμασίες. Είναι πλουτόνιες ενέργειες, είναι κάρμα. Sorry που στο λέω, είναι κάτι παίζει εδώ πέρα με βόρειο νότιο δεσμό και με το κάρμα. Ο Πλούτονας είναι ο καρμικός πλανήτης στη σύγχρονη καρμική αστρολογία. Το κάρμα συνδέεται με τον Πλούτονα και το βόρειο και νότιο δεσμό. Αυτά κοιτάμε. Και επειδή είναι πλουτόνιες οι ενέργειες, έχουν να κάνουν με δοκιμασίες, εμπόδια. Είναι το 10 κύριος μπαστούνι. Έχει να σου πει ότι χρειάζεται αποφασιστικότητα, δυνατή ενέργεια για να τα ξεπεράσεις. Και πρόσεξε και την υγεία σου. Κάτι μπορεί επίσης να σε έχει στεναχωρήσει, να σου έχει δημιουργήσει έτσι μία ένταση. Δεν είναι όμως, είναι κάτι προσωρινό το οποίο θα περάσει. Εντάξει, μπαστούνι σημαίνει φωτιά. Εδώ έχουμε όλα τα ζώδια του νερού, οι οροσκόπους, ζώδια φωτιάς οι οροσκόπους. Πάμε πάλι τώρα εδώ στο δύο κούπα. Μπορεί να είναι με τον άνθρωπό σου. Να είναι η σχέση σου πάνω κάτω, μία πάνω, μία κάτω. Και να σου δίνει πάρα πολύ στεναχώρια. Τώρα,
για να το επεκτείνω λίγο, μπορεί να είναι οικογενειακές σχέσεις, μπορεί να είναι και επαγγελματικές σχέσεις, ναι, γιατί και οι επαγγελματικές σχέσεις είναι πολύ στενές, μπορεί να είναι και οικογενειακές και ακριβώς και ερωτικές. Εδώ το δύο κούπα είναι μια από τις πολύ καλές κάρτες, κυβερνιέται από την Αφροδίτη κυρίως, που είναι ένας πλανήτης που συμβολίζει τις σχέσεις. Μπορεί να είναι φιλικές σχέσεις καλές, να έχεις φίλους, είσαι ένα αγαπητό άτομο. Η σχέση σου που είσαι τώρα μπορεί να είναι με μια δίδυμη φλόγα, αδελφή ψυχή, η οποία είναι σε πολύ καλή αρμονική κατάσταση, αλλά όμως δεν σημαίνει, δεν σε στεναχωρεί κιόλας. Και είναι απόλυτα λογικό, διότι έτσι είναι οι καρμικές σχέσεις, οι δίδυμες φλόγες και αδελφές ψυχές. Διαβάστε το, ψάξτε το. Εγώ το έχω μελετήσει πάρα πολύ αριθμολογικά, πάρα πολύ αστρολογικά, γιατί στην αριθμολογία υπάρχει μέθοδος για να δούμε δίδυμες φλόγες, αδελφές ψυχές, καρμικές σχέσεις, και στην αστρολογία, ανάλογα με τους πλανήτες και αντίκρισμα, συναστρία και αντίκρισμα πλανητών, να το πω έτσι, τι χτυπάει ο ένας και ο άλλος, του αλουνού, και τι ενεργοποιεί δηλαδή ο χάρτης των άλλων. Λοιπόν, αλλά αυτές οι σχέσεις έχουν απαιτήσεις. Sorry, έχουν απαιτήσει, έτσι είναι. Και γι' αυτό και πολλές φορές υπάρχουν τσακωμοί. Προβλήματα με τρίτα πρόσωπα, γενικά, καυγάδες, συγκρούσεις. Εδώ υπάρχει ένας Ερμής από πίσω, που ο Ερμής σημαίνει και επικοινωνία και είναι η λαθασμένη επικοινωνία. Έχουμε πάλι μπαστούνι, άρα σημαίνει εδώ ότι έχουμε και θυμό. Θυμός και θυμός. Θυμώνουμε με αυτούς που αγαπάμε. Αν είναι ένα κλειδί, το οποίο υπάρχει εδώ, σημαίνει θυμώνουμε με αυτούς που αγαπάμε. Επειδή όμως τώρα εδώ είναι ένα σύμβολο, το οποίο έχει να κάνει ότι και με τον ψυχισμό, που καμιά φορά είσαι αυτό σαν παιδί που λένε, ίσως να σε θυμώνουν, μάλλον οι άλλοι να θυμώνουν με εσένα, επειδή θεωρούν ότι σε συγκεκριμένες καταστάσεις μπορεί εσύ να φέρεσαι λίγο ανώριμα ή σαν παιδί. Ενώ εσύ δεν το κάνεις από αυτήν την άποψη, το κάνεις ρε παιδί από χαρά, οι άλλοι όμως σου λέει, δεν συντονίζομαι με αυτό. Αν υπάρχει ένα μήνυμα εδώ πέρα, το μήνυμα που είναι ότι εννοείται ότι τα πάντα αλλάζουν, τα πάντα όλα είναι μέσα σε μια ροή, αλλά το κύριος μήνυμα είναι εδώ, είναι εναλλαγές. Να ξέρεις ότι οι σχέσεις γενικότερα, εσύ οι σχέσεις γενικότερα, ναι, έχεις προστασία, έχεις ευλογία, έχεις βοήθειες, μπορεί και μια μάνα εδώ, έτσι, έχεις ευλογία, μπορεί και μια πρεσταμένη, έχεις ευλογίες, είσαι αγαπητό πρόσωπο, αλλά θα περνάς αυτές τις εναλλαγές που είχε η πεταλούδα. Πεταλούδα, πριν γίνει πεταλούδα, ήταν μέσα σε ένα κουκούλι, έτσι. Και πέρασε δύσκολα. Επίσης η πεταλούδα παλεύει με το χρόνο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Δηλαδή η πεταλούδα πρέπει μέσα στα επόμενα, δεν θυμάμαι τώρα πόσα λεπτά, δηλαδή μέσα στα επόμενα 2 λεπτά, πρέπει πραγματικά να σπάσει το κουκούλι, να βγει και να αρχίσει ακριβώς να πετάει για να δυναμώσουν τα φτερά της. Εάν το κάνει λίγο νωρίτερα, δεν θα είναι τόσο δυνατή. Αν το κάνει λίγο αργότερα, θα καθυστερήσει αρκετά. Ο χρόνος εδώ παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο, άρα και σε σένα παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο για να βρεις τη δύναμή σου, για να προχωρήσεις μέσα από εναλλαγές. Αλλά τη διαδρομή σου τη βρίσκεις, γιατί έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε. Εντάξει, ξεκάθαρα. Ωραία, ολοκληρώνεται το δεύτερο κομμάτι, να τα πάρω εγώ αυτά. Βλέπουμε λοιπόν αυτούς τους συμβολισμούς, γραμμές και συμβολισμούς, τι σου τυχαίνει στον καθένα. Και ποιο είναι το μήνυμά του σε αυτόν τον συμβολισμό. Πάμε τώρα στην επόμενη. Τρίτη επιλογή, εντάξει. Η τρίτη επιλογή έχει βγει. Ουιγκουάζ. Πάρα πολύ ωραίο σύμβολο. Ένα από τα πολύ ωραία σύμβολα και πολλοί άνθρωποι το έχουν χωρίς να ξέρουν τι σημαίνει. Ναι, υπάρχει και ρουνική χειρομαντία. Η ρούνη είναι βγαλμένη από τη φύση. Η φιλοσοφία των ρούνων, αν θέλετε, των Vikings, το αλφάβητό του στηρίζεται στη φύση. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ ένα σύμβολο γενικά που σου φέρνει αποτελέσματα, δημιουργικότητα, πρακτικότητα, προσοχή γενικότερα σε εργασία που δεν μπορεί να σε ικανοποιήσει εσένα λόγω της ιδιοσυγκρασίας σου, και ένα θετικό σύμβολο όπου και τον βρούμε. Δεν υπάρχει αρνητικό. Είναι και σαν το άπειρο, έτσι, αν το γυρίσω έτσι. Είναι και σαν να έχεις το σύμβολο του απείρου, ρε φίλε. Λοιπόν, το βάζω εδώ. Και πάμε να δούμε ποια είναι η γενικότερη ενέργεια που εσύ συντονίζεσαι και τι μήνυμα θέλει να σου περάσει και θέλει να σου πει. Και το μήνυμα που περνάει, ρε παιδιά, δεν το πιστεύω. Τι τραβάω. Υπάρχει μια έκφραση στο box, δεν ξέρω αν την ξέρετε. Ζερβοκουτάλας. Δεν έχετε ακούσει. Ζερβοκουτάλας. Τι σημαίνει ζερβοκουτάλας? Επειδή οι αριστερόχειρες έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο που χτυπάνε, που είναι σαν κουτάλα, ξέρεις, κάνουν ένα έτσι σαν κουτάλα, σαν να ανακατεύουνε,
Τους λένε το ζερβό στο αριστερό, δηλαδή συγγνώμη, τρίτη φορά αυτό, εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι για κακό όμως, διότι είναι βοήθειες και εσύ εδώ έχεις. Μία γυναίκα μπορεί να είσαι και εσύ βεβαίως, όπου σου δίνει συμβουλές, σου δίνει ενδυνάμωση, σε καθοδηγεί, δουλειά βεβαίως σου λέει, δημιουργικότητα και προχωράς. Και δύναμη βέβαια, το 8 έχει να κάνει και με τη δύναμή μας. Δηλαδή παίρνεις δύναμη από αυτή την ενέργεια, από αυτή την γυναίκα η οποία δεν είναι γυναίκα πλέον αράχνη, είναι γυναίκα η οποία είναι εκεί για σένα και σε στηρίζει. Αν είσαι άντρας, είσαι πολύ τυχερός. Το ίδιο αν είσαι και εσύ γυναίκα, είσαι ή ίδια ή έχεις κάποιον άνθρωπο. Θα το ψάξεις εσύ αναλόγως τώρα με το τι, ποια είναι η κατάσταση. Ωραία, εντάξει. Ρε, τρίτη φορά, απίστευτο. Εντάξει, άμα βγήκε τέταρτη. Τι να πω. Εντάξει, αυτό έπρεπε να βγει, αυτό βγαίνει. Τι να κάνουμε, προχωράμε με αυτά τα οποία έχουμε, αυτός είναι ο οδηγός μας. Το επόμενο, λοιπόν, έχουμε ένα, μάλιστα, 6 μπαστούνι, απογοήτευση, έτσι. Έχεις απογοητευτεί στη ζωή γενικότερα. Απόλυες, εμπόδια, ίσως κάποια γενικότερα έξοδα. Λοιπόν, εδώ βέβαια ο ήλιος είναι που κυβερνάει κυρίως αυτή την κάρτα. Μπαστούνια, ζώδια, οροσκόπη της φωτιάς. Εντάξει, έχεις δυσκολίες εσύ. Έχεις απογοητευτεί, μιλάει για το παρελθόν. Έτσι, τα εξάρια γενικά μιλάνε για το παρελθόν. Κάπου έπρεπε λίγο να πολεμήσεις, να φύγεις, κάπου να πας, να αλλάξεις, να προχωρήσεις. Ήταν λίγο περίεργο, εντάξει. Ήταν λίγο η ζωή σου δύσκολη, αλλά σε συμβούλευε αυτή η γυναίκα όμως να σου δώσει καλές συμβουλές. Έχουμε ένα 7 σπαθί. Όπα. 7 σπαθί. Θέλω να το δεις εδώ. Οι ηχθείς κυρίως κυβερνάνε αυτή την κάρτα, σαν ζώδιο μυστήριο που κρύβεται. Τα ζώδια του αέρα, αλλά το 7 εδώ είναι η επιτυχία. Προαγωγές. Σου αρέσει ο αποκρυφισμός. Ναι, σου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχουν και εχθροί οι οποίοι είναι εκεί ανά πάσα στιγμή για να σου την πέσουν. Έχεις προστασία για το 7, όντως είναι ένας ευλογημένος αριθμός, αλλά θα σου την πέσουν. Πρόσεξε το. Γι' αυτό έχεις εδώ, γι' αυτό σου βγήκε εδώ και η προστασία και το θετικό. Γι' αυτό σου βγήκε και η γυναίκα εδώ. Γι' αυτό σου βγήκε ότι έχεις απογοητευτεί από τους ανθρώπους οι οποίοι, ρε παιδί μου, από το παρελθόν κάπου δεν έχεις, έτσι σου έχουν δημιουργήσει προβλήματα, αλλά έχεις προστασία. Μη μασάς, προχώρα, έτσι είναι οι άνθρωποι, τι να κάνουμε, δεν συντονιζόμαστε όλοι με όλους μας. Όπα, εδώ τι έχουμε, όπα. Περίεργη κάρτα, άκου να δεις τώρα, εδώ, καρμική κάρτα. Εδώ έχουμε έναν Πλούτονα, κυρίως, εντάξει. Είναι η ζήλια, είναι γενικά προβλήματα. Υπάρχει όμως η δυνατότητα, μέσα από αυτές τις δυσκολίες, να γεννηθεί κάτι καινούργιο, μια χαρά. Αλλά πρέπει να δράσεις. Πρέπει να δράσεις. Δηλαδή να μπαίνεις σε μια διαδικασία του να υπάρχει μια δράση αντίδραση που λένε. Μπορεί όντως να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Είναι ο άσος σπαθί που σου δίνει αρκετή ένταση και δύναμη. Χρειάζεται λίγο προσοχή όμως, διότι μπορεί να υπάρχουν κάποια εμπόδια μυστικά τα οποία να μην τα έχεις αντιληφθεί εσύ. Αλλά σε οδηγεί σε κάτι καινούριο, σε κάτι νέο, έτσι. Είναι καρμικό Πλούτονας, πράγμα που σημαίνει υπάρχει και κρυφό και κάτι περίεργο, αλλά επιτυχία και κάτι καινούριο, να σου το πω έτσι. Ευλογίες και κάτι πάει κάτι καινούριο να χτιστεί. Και η επόμενη κάρτα είναι λοιπόν ένα 2 σπαθί και εδώ, ο παπάλι και εδώ καρμικά. Εδώ βέβαια κυρίως έχουμε Ποσειδώνα που κρύβεται και έναν υδροχό. Στόχοι, υπάρχει λογική έρωτας και πάλι εδώ μιλάμε για δίδυμες φλόγες, πάλι μιλάμε για αδελφές ψυχές, το μόνο που χρειάζεται να προσέξεις είναι το θυμό σου. Κάποιες φορές μπορεί να αγαπάς τον άνθρωπό σου ή δεν ξέρω τι, ή το ζευγάρι, σχέσεις, επαγγελματικές ακόμα κιόλας, ναι, αλλά υπάρχει ένας θυμός εδώ περίεργος και περιφέρεται. Υπάρχει αρκετή ένταση, αρκετή ενέργεια. Τα ξύφη εδώ σημαίνει βγάζω τα ξύφη μου και ώρες-ώρες δηλαδή μιλάμε ο ένας στον άλλον. Αλλά για να το δούμε λίγο εδώ. Εδώ υπάρχει, θέλω να παρατηρήσετε κάτι, γιατί όλα είναι θέμα παρατηρήσεις. 6-7, άσος 2. Είναι το επόμενο βήμα. Το βλέπεις. Ναι, μεν εδώ μπορεί να έχεις εμπόδια, αλλά έχεις ευλογία. Ξεκινάς κάτι με εμπόδια ή αυτό με δυσκολίες, αλλά κάπου βρίσκεις μέσα από τον έρωτα, μέσα από την αγάπη, μέσα από την υποστήριξη άλλων ανθρώπων, βρίσκεις τα πατήματά σου
Δηλαδή είναι το επόμενο, δηλαδή είναι ένα βήμα, δεύτερο βήμα. Ένα βήμα, δεύτερο βήμα. Το κατάλαβες πώς το εννοώ. Είναι ο βηματισμός σου. Εδώ το κλειδί, το δικό σου είναι βήμα, δεν ξέρω αν είσαι βήμα, αλλά τέλος πάντων. Ο βηματισμός. Εδώ λοιπόν το σύμβολό σου. Αν το έχεις στο χέρι ή οπουδήποτε στο χέρι σου, οπουδήποτε, είναι πολύ τυχερό, μπορεί να είναι μικρό, μπορεί να είναι μεγάλο, δεν έχει σημασία. Αν το έχεις κάνει τατουάζ και αυτό κάτι σημαίνει, οπουδήποτε στο σώμα σου, μάλλον παίζει ρόλο και σε ποιο σημείο του σώματος το έχεις κάνει, λοιπόν, δεξιά πλευρά, αριστερή πλευρά, μπροστά, πίσω, πλάτη, στο πόδι, στο μπούτι, στο χέρι, αγκώνα, όπου και να είναι, παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Έχεις βοήθειες όμως. Το κλειδί σου είναι ο βηματισμός μου, με οδηγεί στην επιτυχία και με οδηγεί και σε ευλογίες. Κράτα το αυτό. Αυτό είναι όλο το κλειδί σου. Εντάξει. Ωραίο, πολύ δυνατό. Λοιπόν, εγώ θα... Εντάξει, δεν νομίζω να ξαναβγεί τώρα η αράχνη, έτσι διαισθάνομαι, αλλά μπορεί να κάνω εντελώς λάθος. Λοιπόν, προσέξτε, θέλω να το δείτε, τη βάζω εδώ και θα αρχίσω μετά να ανακατεύω. Έτσι. Τη φέρνω στα ίσα, να μην φαίνεται, τώρα έχει εξαφανιστεί. Παίρνω αυτό το συμβολάκι και πάμε στο επόμενο. Πάμε να το δούμε. Ω, γραμμή ήλιου Απόλλωνα, τι λες, εσείς θέλετε να γίνετε διάσημοι, διάσημες. Λοιπόν, αυτή η γραμμή γενικά, λοιπόν, ενισχύει τι, ενισχύει το πεπρωμένο. Αν δεν υπάρχει αυτή η γραμμή, προσέξτε να δείτε, αυτή η γραμμή εδώ πέρα, έτσι, είναι ακριβώς κάτω από εδώ, μην μπερδευτείτε, δηλαδή εδώ ακριβώς από κάτω. Εντάξει, δημιουργεί, είναι κοντά στο πεπρωμένο ή δημιουργεί πεπρωμένο, έχει σημασία ιδιαίτερη, είναι ικανοποίηση, επιτυχία. Αν δεν υπάρχει καθόλου αυτή η γραμμή, τότε σημαίνει ότι προσπαθούμε πολύ αρκετά στη ζωή μας. Έχει να κάνει με αναγνωρισιμότητα. Όταν κόβεται, δηλαδή όταν είναι διακεκομένη, έχει σκαμπανεβάσματα. Και όταν αρχίζει από το κεφάλι γενικότερα, θα έρθει, δηλαδή από εδώ, από το κεφάλι, ας πούμε, σημαίνει ότι θα έρθει μέσα από σκληρή δουλειά, σκέψη, επιτυχία κτλ. Εντάξει. Λοιπόν, καλή όμως. Είναι καλό όμως αυτό το κομμάτι, ο Απόλλωνας, διότι σημαίνει και θετική ενέργεια. Για πάμε να το δούμε. Ανακατεύω. Ανακατεύω καλά για να δούμε τι θα βγει. Εντάξει, λοιπόν, φίλες και φίλοι, για να δούμε. Α, εντάξει, άβυσσος. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Εδώ όντως σου μιλάει και έχει σχέση με αυτό εδώ πέρα. Για να το δω λιγάκι, θα σου πω. Συγγνώμη, κάτι κοιτάζω. Διακρίσεις, ικανοποίησεις, καμπανεβάσματα, δουλειά. Διασχίζικα, ικανοποίηση, τέλος πάντων, λοιπόν, ωραία. Κοιτάξτε να δείτε. Η άβυσσο σημαίνει έλλειψη ενέργειας. Σημαίνει αδυναμία. Σημαίνει ότι πολλές φορές οι θετικές μας ενέργειες, οι σκέψεις γίνονται πολύ αρνητικές και δημιουργείται μια, έτσι, ένα διέξοδο, μια μαύρη άβυσσο και βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, μπορεί να στεναχωριέσαι επειδή εδώ λόγω ή έλλειψης ή προβληματικής γραμμής στο όρος του Απόλλωνα ή παντελής έλλειψη οτιδήποτε δεν μας δίνει εκείνη την ενέργεια και τη δυναμική να κάνουμε αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Εντάξει, βέβαια πάντα σε ένα επίπεδο. Δεν είναι, προσέξτε, δεν είναι αυτό μοιραίο και τελείωσε και δεν μπορώ να κάνω πράγματα, ίσα ίσα. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Απλά λέμε με τι συντονίζεσαι τώρα ενεργειακά αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά που κάνουμε είναι προειδοποίησεις προκειμένου να μπορέσουμε να γίνει αυτό που είναι να γίνει. Πάμε εδώ. Πρώτη καρτούλα βγαίνει λοιπόν δύο ωραία συναλλαγές, δύο καρό. Αυτό είναι πολύ καλό. Είναι ο Ερμής, είναι η επικοινωνία. Το δύο καρό πάλι σημαίνει μέσα από ανθρώπους, δίδυμες φλόγες, αδελφές ψυχές, αλλά έχεις τη δύναμη του να παίρνεις αποφάσεις. Και υπάρχουν άνθρωποι που σε βοηθάνε και σε βγάζουν από την άβυσσο. Είδες πόσο ωραία τα πράγματα γίνονται. Αριθμός 11 μας κάνει 2 και εδώ. Άρα συναντώ ανθρώπους που έρχονται στο πεπρωμένο μου για να μου αλλάξουν το πεπρωμένο μου τη μοίρα μου. Να το πω έτσι πολύ 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 απλά. Η επόμενη κάρτα είναι ένας βαλές. Μάλιστα. Ένας ρήγας ο οποίος έχει την Αφροδίτη εδώ ως κυβερνήτη.
ένας καλός φίλος, είναι φιλόδοξος, είναι έξυπνος και δεν είναι καθόλου τυχαίο που έχει και αυτός τον αριθμό 11. Ζώδια βεβαίως ζώδια αέρα, εντάξει, ζώδια του αέρα, σκέψεις, επιχειρήματα, ειλικρίνεια. Αυτός εδώ είναι ειλικρινής. Μπορεί να είναι ένας αδερφός, ένας συνεργάτης, συνάδελφος, μπορεί να είναι ο εραστής, μπορεί να είναι ο άντρας κτλ. Πάντως είναι αρσενικής φύσεως, αρσενικό στοιχείο, είναι εκεί και σε βοηθάει. Η επόμενη κάρτα, μάλιστα, είναι το 9 μπαστούνι. Χάνω λεφτά. Κούραση, προσοχή από την υπερβολική κούραση, μην αρρωστήσεις. Δεν εννοούμε σοβαρά τώρα. Χάνω ενέργεια, κουράζομαι, αρρωσταίνω εύκολα, πέφτει το νοσοποιητικό μου, τέτοια πράγματα δηλαδή. Και γενικότερα κάπου έχεις χάσει λεφτά, κάπου έχεις δυσκολευτεί εδώ. Γι' αυτό ο Απόλλωνας έχει να κάνει και με τα λεφτά σε ένα επίπεδο. Και η επόμενη κάρτα είναι ένας βασιλιάς τώρα, μπαστούνι, σε βοηθάει, έτσι, είναι πετυχημένος εδώ. Ω, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχουν δύο σενάρια. Εδώ είναι κυρίως Σκορπιό, κυβερνιέται από το Σκορπιό αυτή η κάρτα, αλλά κυρίως και από τα ζώδια της φωτιάς. Γιατί υπάρχουν και κάποια μυστικά δηλαδή στις κάρτες τις κλασικές και γι' αυτό βάζουμε εδώ το Σκορπιό. Είναι όριμος, μπορεί να είναι πατέρας, μπορεί να έχει κύρος, να έχει δύναμη να σε βοηθάει. Από την άλλη όμως μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι πολύ άστατος. Μπορεί αυτή η αναστάτωση, η απειθαρχία να είναι και λίγο κακία, δηλαδή όχι ότι θέλει να σου κάνει κακό, αλλά από τη δική του ανοησία, δηλαδή μπορεί να γίνει ανόητος αυτός εδώ. Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Εδώ έχουμε ένα πολύ καλό χαρτί, συντονίζει πολύ καλά και εδώ έχεις πολύ αρκετή δύναμη. Δύο χαρτιά που σου δίνουν πολύ μεγάλη δύναμη. Εδώ σημαίνει κόπωση, χάνω λεφτά, μοναξιά, λίγο εγωισμή, κάτι υπάρχει, ένας τσακωμός. Και ο τσακωμός μπαίνει ανάμεσα εδώ, σε αυτόν εδώ πέρα. Με έναν Σκορπιό. Με κάποια ζώδια της φωτιάς ή οροσκόπους, και εδώ οροσκόποι παίζουν ρόλο. Τσακώνεστε. Υπάρχει μία διαμάχη, κάπου λίγο... εντάξει. Να το πω αυτό που μου έρχεται τώρα διαστητικά να σου πω. Γενικά εσύ φαίνεται ότι ελκύεις κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις όπου σε δυσκολεύουνε όσον αφορά στο κομμάτι, κυρίως με το αρσενικό στοιχείο, με τους άντρες, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα. Έρχεσαι σε σύγκρουση. Και κυρίως με αυτά τα ζώδια, Σκορπιός και ζώδια της φωτιάς. Εντάξει, πώς τους προσεγγίζεις λοιπόν? Με ωριμότητα. Πώς τους τουμπάρεις? Με το να τους θεωρείς κατά κάποιο τρόπο ότι okay, έχεις πετύχει πράγματα. Και εγώ έχω πετύχει, έχεις αξία. Να τους δίνεις την αξία τους. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια αξία. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι ναρκισσιστές. Βέβαια το χάνω από μόνοι τους, έτσι. Λοιπόν, για να αφοπλίσεις το μαχαίρι που κρατάει αυτός εδώ, για να τον αφοπλίσεις, δεν μπορείς να πας και εσύ με τον ίδιο τρόπο τον επιθετικό, χρειάζεται μια άλλη... Γι' αυτό μπαίνεις σε άβυσο εσύ και μπερδεύεσαι και αποσυντονίζεσαι. Χρειάζεται λοιπόν μέσα από συναντήσεις, μέσα από καλή επικοινωνία, μέσα από αποφάσεις, μέσα από συνεργασία και με βοήθειες από εδώ και έχεις και βοήθειες, μπορεί να έχεις βοήθειες εδώ και από το χέρι σου, έτσι, από το σύμβολό σου, γιατί εδώ σημαίνει μια γραμμή η οποία μπορεί να σε βοηθήσει αρκετά δηλαδή, αλλά χρειάζεται να προσέξεις όμως να τον αφοπλίσεις. Το καταλαβες, να τον αφοπλίσεις. Και το εννοώ με την καλή την έννοια, να τον αφοπλίσεις με ένα καλό λόγο, με όχι καλό λόγο, να τον φέρεις στα νερά σου. Αυτό είναι. Και σίγουρα θα έχεις ανθρώπους στην καθημερινότητά σου με τους οποίους θα συναλλάσσεσαι και θα χρειάζεται λοιπόν λίγο να προσέχεις με ποιο τρόπο θα τους προσεγγίσεις. Φίλες και φίλοι, ελπίζω να σας άρεσε και θα είχε ενδιαφέρον να μου γράψετε αν υπήρχε κάτι που σας άρεσε, κάτι που σας ενέπνευσε, κάτι που σας έδωσε μία όθηση, μία ελπίδα, μία δυναμική, να δείτε λίγο διαφορετικά τα πράγματα και φυσικά εννοείται με σοβαρό, ωραίο τρόπο μπορεί να μου γράψετε και την αντίθεσή σας κιόλας. Να μου πείτε εγώ ακάζομαι διαφωνώ σε αυτό και σε αυτό ή μπορεί να έχετε ένα ερώτημα, πολύ ευχαρίστω σας το απαντήσω. Μέχρι το επόμενο ρίξιμο σας εύχομαι όλα να σας πάνε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.